Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση. Και ο Κυριάκος Τωμαίδης. Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου. Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους. Point so easy. 5.000 φίλοι του ΠΑΟ και βάλε απόβαση στο Manchester για το παιχνίδι σήμερα στο Old Trafford. Η αισιοδοξία χτυπάει κόκκινο. Πάμε να πάρουμε το διπλό, λένε μέσα στο Manchester. Αυτό ακούγεται και υπάρχει πάρα πολύ ενθουσιασμό που κατακλείζει τα αεροδρόμια από όπου ξεκινούν οι φίλοι του ΠΑΟ, τη πόλη τη Αγγλία, από όπου έχουν φτάσει και από εκεί προωθούνται στο Manchester. Το ερώτημα για σας είναι αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα στο Manchester. Αυτό είναι το ερώτημα. Μπορεί, ναι ή όχι. Και καθώς δεν υπάρχει κάτι από Manchester, δώσε μου Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου. Θέλουμε κάτι από τα μεγάλα διπλά του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Πάμε για παράδειγμα με Φιωρεντίνα. Γκολ Ροντρίγκες. Το ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση. Η παλιά είναι για τον Ροντρίγκες. Για να δούμε, θα έχουμε ξαφνικό θάνατο. The goal του ΠΑΟΚ. Ροντρίγκες. Ροντρίγκες κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Κρατάει πάντα την μπάλα. Ροντρίγκες στο σουτ. Goal! Ξαφνικό θάνατο. Σκάρι Ροντρίγκες. 3-3. ΠΑΟΚ. Δεν θα ξεχνάς το ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ. Δεν θα το ξεγράφεις. Σκάρι Ροντρίγκες. Δεν το έκανε στο πρώτο ημίχρονο δύο φορές. Το κάνει τώρα. Ξαφνικό θάνατο. Και τρέξε Φιωρεντίνα, τρέξε Καραμπάκ, Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ, 2-3, απίστευτη, μάγικη νίκη για τον ΠΑΟΚ, εδώ στην Ιταλία, ξαφνικός θάνατος για τους Ιταλούς, πήρα το να φύγουμε τώρα σου είδε, μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ, απίστευτο γκολ για τον Κάρι Ροντρίγκες, ο ΠΑΟΚ φτάνει στους 7 βαθμούς, φτάνει την Καραμπάκ και πλέον κρατάει τις τύχες στα χέρια του, αν και επαναλαμβάνουμε, όλα έδειχναν πριν την έναρξη της αγωνιστικής, ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Γκάρι Ροντρίγκες, κολάρα 2-3, Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ. Ξαφνικός θάνατος Γιώργος Ζαΐρης δίνει ρέστα τεντώνοντας επικίνδυνα τις φωνητικές του χορδές. Τις φτάνει στο όριό τους.
Λοιπόν, to the point, το ερώτημα για σας είναι αν ο ΠΑΟΚ μπορεί σήμερα να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Θετικό νοείται το διπλό, αλλά και μία ισοπαλία. Δεν είναι και άσχημο αποτέλεσμα όταν παίζει στο κατάμεστο Old Trafford απέναντι στη φημισμένη τη θρυλική Manchester United. Instagram Stories Μετρόπολης 95, το Gallup είναι εκεί, σας περιμένει, πάρτε θέση, ψηφίστε. Θα πάμε σε λίγο Αγγλία, είμαστε εκεί με Νίκο Κουλιανό, με Γιώργο Ζαΐρη, με Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη, Δημοσθένη Βαρδάκη. Το μισό Μετρόπολης έχει μετακομίσει στην Αγγλία και να πω την αλήθεια, ένα παιχνίδι από αυτά που δεν χάνονται. Όταν η συγκυρία σου κλείνει το μάτι, τότε αρπάζεις την ευκαιρία και ακολουθεί. Λοιπόν, θα έχουμε πολύ πηγενέλα Θεσσαλονίκη-Μάντσεστερ, πολύ πηγενέλα Θεσσαλονίκη-Λίβερπουλ, πολύ πηγενέλα Θεσσαλονίκη-Λονδίνο για να πάρουμε γεύση από εκεί. Θα σας δώσουμε εδώ, δώσε μου σε παρακαλώ, θα δώσουμε ρεπορτάζ για τον Άρη, βεβαίως θα έχουμε ρεπορτάζ για τον Άρη, θα έχουμε το ρεπορτάζ για τον Ηρακλή, αυτά τα ντέρμπι που έρχονται στη Β' Εθνική και βάζουν πάρα πολύ κόσμο στην πρίζα. Ο Ηρακλής υποδέχεται το Μακεδονικό, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Λάρισα και αυτό το διπλό της Λάρισας κατρακυλάει στα βαθύ, γκρεμίζεται και προεξοφλεί οι στοιχηματικές εταιρείες ότι η Λάρισα θα περάσει αέρας από τον ΠΑΟΚ. Τώρα το είπα και χθες, το λέω και σήμερα, τι μπορεί να γνωρίζουν οι στοιχηματικές καλύτερα από εμάς, πρέπει να το δούμε. Θα δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα, έχουμε κάτι από την πόλη. Ένα ατύχημα του Παναγιώτη Ψωμιάδη πήγε στην εκπομπή της καινούριου και έπεσε ο άνθρωπος κάτω, κάπου σκόνταψε, γονάτισε, έπεσε και η τούμπα του Παναγιώτη Ψωμιάδη έγινε viral. Τον πάρουμε τηλέφωνο λίγο αργότερα να μας πει πώς τα κατάφερε. Λίγο έναν Λουτσέσκου σε παρακαλώ, ο οποίος δίνει το στίγμα της σημερινής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Μάντσεστερ. Γιατί μπορεί ο καθένας να λέει το κοντό του, άλλος να λέει το μακρύ του, αλλά εδώ είναι κάτι άλλο, είναι το αγωνιστικό κομμάτι, εδώ θέλει προσέγγιση με ρεαλισμό, με ψυχραιμία, με σχέδιο, δεν μπορείς να πας διαφορετικά. Οπότε δώσε μου σε παρακαλώ πολύ Λουτσέσκου από τη συνέντευξη τύπου πώς ο προπονητής του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το παιχνίδι, αλλά δεν θέλω να έχουμε Δημοσθένη Βαρδάκη και να περιμένει εκεί στη γραμμή, γιατί πρέπει να είναι στο Λίβερπουλ. Δήμο, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα αγαπητέ διευθυντά. Κατεβήκαμε από το Λίβερπουλ, πήραμε το τρένο, πήγαμε στο κέντρο, πήγαμε φωτογραφίες και πήγαμε στο τρένο από το Λίβερπουλ για να πάμε στο Μάντσεστερ. Πάρα πολλοί Έλληνες στο αεροπλάνο, κάθε ηλικίας, μάλιστα το πρωί έβγαλα το μικρό άγγελο, είχε αγοράκι, κοριτσάκια μικρά, είχε πολύ κόσμο από τη Βόρεια Ελλάδα, από Σιδηρόκαστρο, από Κοζάνη, από Χαλκιδική, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα δίπλα μου έχω δύο παιδιά από την Τριανδρία, τον Αλέξανδρο και τον Στάθη. Είναι όλοι καταπληκτικοί, όλοι είναι χαρούμενοι για όλο αυτό την εκδρομή, γιατί πάνω απ' όλα ξέρετε πολύ καλά, είναι η εκδρομή και η νίκη που θα έρθει μετά. Ο καιρός είναι συνεφιασμένος για αυτούς, για μας είναι καλοκαίρι. Τι λέει ρε φίλε, μπράβο. Καλό είναι αυτό. Δήμο, είσαι Λίβερπουλ, παίρνεις τρένο για Μάντσεστερ. Πόσο απέχει, δηλαδή πότε αυτός ο όγκος το φίλο του ΠΑΟΚ. Ναι. Πότε θα είναι στο Μάντσεστερ. Ναι, μα ακούτε. Σ' ακούμε, Δήμο, σ' ακούμε. Ναι, θα είναι. Ήδη όλοι είναι καθοδόν. Είναι σε τρένα, είναι σε λεωφορεία. Πολλοί κόσμος θα μείνει και στο Λίβερπουλ που θα πάει κατευθείαν για τον αγώνα στο Μάντσεστερ. Mm-hmm. Ο αγώνας αρχίζει νομίζω 7.30 ώρα Αγγλίας. Ναι, καλά τα έλεγες. Εντάξει, 10 ώρα το βράδυ. Ναι, μπράβο. Και θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Πες μου κάτι τώρα, πώς μου είπες ότι απέχει το Λίβερπουλ που είσαι από το Μάντσεστερ και θα πας με το τρένο? Από 45 λεπτά μέχρι μία ώρα, αυτή είναι η διαδρομή. Άρα είστε δίπλα. Ναι, κοντά είναι. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή ο Κουλιανός είναι στο Άνφιλντ και πήγε στο Λίβερπουλ και βγαίνει φωτογραφίες εκεί πέρα. Θα τον έχουμε σε λίγο, μιλήσαμε σε λίγο, θα έχουμε και Νίκο Κουλιανό. Δώσε μας κάτι από την επαφή σου με τους παοξίδες, οι οποίοι κατάπιαν τόσα χιλιόμετρα για να δώσουν παρόν σε ένα τόσο ιστορικό ραντεβού. Γιατί άλλο να πηγαίνω, να μην πω άλλα γήπεδα, και άλλο να πηγαίνω να βλέπω Manchester Pauk στο Old Trafford. Όλοι είναι χαρούμενοι. Εγώ αυτό έχω να πω. Από το πιο μικρό παιδάκι μέχρι το μεγαλύτερο, όλοι είναι χαρούμενοι γιατί ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βγάλει αυτά τα ταξίδια. Γιατί η ζωή είναι ένα ταξίδι, αγαπητέ κύριε Διευθυντά, το ξέρεις πολύ καλά. Και όταν επισκεπτόμαστε τέτοια γήπεδα ιστορικά, καταλαβαίνετε πολύ καλά, καταλαβαίνουν όλοι οι ακροατές, ότι αυτό μένει. Μέσα από την ομάδα του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει τους οπαδούς του. Δεν πέσε με τίποτα. Καλό ταξίδι, Δήμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά. Να πάτε να πανηγυρίσετε και να επιστρέψετε με ασφάλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμο Βαρδάκη. Πήγαμε Λίβερπουλ. Θα ξαναπάμε Λίβερπουλ λίγο αργότερα. Είμαστε εκεί με Νίκο Κουλιανό. Πήγε στο Άνφιλντ να βγάλει φωτογραφίες. Δεν θα μπορούσε ο Κουλιανός να μην προσκυνήσει άλλον έναν μεγάλο ναό του ποδοσφαίρου, προσκυνητής του ποδοσφαίρου Γκάρ. Θα τον ακούσουμε λίγο αργότερα. Αλλά Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, θέλω να μου δώσει παρακαλώ πολύ Λουτσέσκου, όπου μπορούμε να ακούμε τα γύρω-γύρω, αλλά άλλο τι λέει ο κόσμος, άλλο τα συναισθήματα που μοιράζεται ο κόσμος, άλλο τι πιστεύει, πώς θεωρεί ότι θα τα καταφέρει. Και είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που σκέφτεται και θέλει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ρασβάν Λουτσέσκου, χθες από τη συνέντευξη τύπου. We also could make a surprise here. We know that we face a team that has a huge quality, but on the same time is maybe not the best moment of them. So it's important to be mentally prepared, to think about the game as it is a game 11 against 11 in which we must be perfect. And this is our responsibility to be perfect at the moment of beginning of the game until the last. Behind this are other feelings, not nice, but it's not the moment to speak about this. We are in Europe, and so okay. Yes. Είναι λίγο... the good of our country is good to speak there, and I have a lot to say. Είναι λίγο for sure, for sure. Είναι λίγο διαφορετικό, προφανώς, τελείως διαφορετικό, αλλά δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε τώρα για το καλό της χώρας μας και της ομάδας προφανώς. Δεν είναι καλό να μιλήσουμε τώρα, θα μιλήσουμε πίσω στην Ελλάδα και να είστε σίγουροι ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά σχετικά. Αλλά δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ που είναι ξεκάθαρο, ο Λουτσέσκου, βέβαια αυτή δεν ήταν η μετάφραση που ακούσαμε πριν από λίγη ώρα, είπε για την Μάντσεστερ ότι δεν είναι σε μια καλή στιγμή, αλλά μπορεί να έχει προβλήματα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι πάρα πολύ σωστά προετοιμασμένος για να τα φέρει βόλτα σε αυτό το παιχνίδι. Αυτά από τον Λουτσέσκου. Τα φώτα στράφηκαν σε έναν άλλον παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε από το Μάντσεστερ, Σορετήρε. Τι θα γίνει αν ο Σορετήρε παίξει και σκοράρει σε βάρος της Μάντσεστερ? I've been asked this question by my friends and some of the teammates, but my answer is no, because I still respect United for everything they've done for me and I wouldn't be in this position without them. Η αλήθεια είναι ότι έχω δεχτεί αυτή την ερώτηση και από φίλους μου και από πρώην μου συμπαίκτες μου. Η απάντηση είναι ένα ξεκάθαρο όχι, δεν θα πανηγυρίσω αυτόν τον γκολ, γιατί έχω πραγματικά πολύ μεγάλο σεβασμό για τη United, γιατί αν δεν ήταν αυτή η ομάδα θα βρισκόμουν στο σημείο που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. You see surprises all the time. Just because it's Manchester United doesn't mean they will automatically win. We're here to go aggressive into the game. We're not going to shy off. We're here to win, so hopefully we can get the three points. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα πάρει αυτόματα το παιχνίδι Manchester United επειδή λέγεται Manchester United. Θέλουμε να είμαστε επιθετικοί, δεν θέλουμε να έρθουμε εδώ και να κρυφτούμε πίσω από κάτι. Οπότε αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε στο γήπεδο. Λοιπόν, μακάρι ο Σορετήρε να βάλει την μπάλα μέσα, ας σκοράρει και ας μην πανηγυρίσει. Αυτό δεν θα ενδιαφέρει καθόλου κανέναν και δεν θα μειώσει σε τίποτα μια τέτοια επιτυχία. Καλή επιτυχία στο Σορετήρε αν παίξει, μακάρι να σκοράρει. Εδώ υπάρχει κάτι ακόμα από τις δηλώσεις που είχαμε χθες στην συνέντευξη τύπου στην Αγγλία.
με τον Φάνι Στελρόι. Εδώ πανηγυρίζουν οι φίλοι του Άρη. Φάνι Στελρόι, ο οποίος λέει, πλέκει το εγκόμιο του ΠΑΟ και λέει στη βαθμολογία είναι ένα βαθμό πίσω από τον Άρη. Και εδώ, όπως το θέτει ο Νιστελρόι, ο Άρης δίνει αξία στην πρώτη θέση κορυφής. Γιατί άλλο να πω είναι ένα βαθμό πίσω από την πρώτη θέση και άλλο να πω είναι ένα βαθμό πίσω από τον Άρη. Είναι σαν να λέω είναι ένα βαθμό πίσω από την Μπάρτσα στην Ισπανία. Δώσε μου Νιστελρόι. Like I commented before, it's a game of high priority for us tomorrow. So we don't look at the past game and the future game. We know that we need all our attention on PAOK. We analyze them very well. We know that they're the current champions of Greece, which is a big achievement, and also is current second, just one point behind Ares in this moment. Lots of talented players, experienced players, strong side. We'll be supported tomorrow here with 4,000 fans traveling and supporting that team. So we are ready to face a very tough game. That's the approach for tomorrow. Λοιπόν, πολύ σκληρό παιχνίδι. Τον άκουσα τι λέει. Πλέκει το εγκόμιο του ΠΑΟΚ, λέει είναι ο πρωταθλητής, αυτός που πήρε το πρωτάθλημα. Έχει πολύ ταλαντούχους παίκτες, έχει πολύ δυνατούς παίκτες, έχει μια πολύ δυνατή ομάδα. Θα είναι ένα tough game, λέει, αύριο. Έρχονται εδώ με 4.000 οπαδούς του. Σίγουρα θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Και λέει αυτό που ακούσατε, ότι είναι ένα βαθμό πίσω από τον Άρη στη βαθμολογία. Και πανηγυρίζουν και οι φίλοι του Άρη. Άλλο είμαι ένα βαθμό πίσω από την κορυφή και άλλο είμαι ένα βαθμό πίσω από τον Άρη. Και το χρησιμοποιούν ιστερό για να δώσει αξία στο επίτευγμα του ΠΑΟΚ να είναι ένα βαθμό πίσω από τον Άρη. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αν εσύ θέλεις να ακούσεις live τον Justin Timberlake να φέρνει το sexy back, άκουσου, έχουμε το πιο exciting μουσικό διαγωνισμό. Το World Pass Powered by Telecom σε στέλνει να δεις live τον Justin στο Kansas της Αμερικής 20 Δεκέμβρη. Αυτός ο ανεπανέλητος showman θα δώσει μια συναυλία 2 ώρων στο T-Mobile Center στο πλαίσιο της περιοδίας του The Forget Tomorrow World Tour, όπου θα ερμηνεύσει all-time favorite κομμάτια αλλά και νέα hits. Μπορείς να μπεις τώρα στο cosmote.gr, να πατήσεις Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, έβγαλε συννεφιά στο στούντιο. Μαύρο σύννεφο στον ουρανό του Μετρόπολης. Δεν αντέχω άλλο. Δεν το μπορώ άλλο. Μα την Παναγία δηλαδή. Δεν ξαναμπαίνω εγώ εδώ μέσα. Όχι. Με την αγάπη μας το λέμε. Εννοείται. Λοιπόν, Γιάννης Βαγιανός, ο οποίος κάνει πράγματα και θάματα εδώ στο marketing του ομίλου. Και πρέπει κάτι να σας θυμίσουμε. Έλα, για να καλησπέρα σε όλους. Ένα update μετά τη χθεσινή ανακοίνωση για τα τελευταία εισιτήρια για το Ελλάδα-Αγγλία. Mm-hmm. Όπου έβαλε ο Μετρόπολης σε συνεργασία με το Rodos Travel την εκδρομή. Να πούμε ότι μέσα σε λίγες ώρες απίστευτη κινητοποίηση, έχει γεμίσει σχεδόν όλο το λεωφορείο. Έχουν μείνει, πριν από λίγο μίλησα με τον πρακτορείο, έχουν μείνει μόνο 16 θέσεις. Αυτές είναι, τέλος. Και είναι και τα τελευταία εισιτήρια που υπάρχουν για το sold out Ελλάδα-Αγγλία. Οπότε, όποιοι, απλά να ενημερώσουμε τους ακροατές ότι όποιος προλάβει, τον κύριο Νίδε. Μισό λεπτό όμως. Άρα, για αυτούς που δεν το άκουσαν και πιθανότατα πρέπει να τους δώσουμε ένα update και να τους ενημερώσουμε. Ένα, πάτε να δείτε Ελλάδα-Αγγλία την επόμενη Πέμπτη στο ΆΚΑ στην Αθήνα. Υπάρχει πούλμαν από εδώ, σας μεταφέρει στην Αθήνα. Το Μετρόπολης σας δίνει δωρεάν τα εισιτήρια. Σωστά. Για να πάτε στο γήπεδο και εσείς πληρώνετε το πούλμαν, το πήγαινε, έλα πόσο, Γιάννη? 90 ευρώ. 90 ευρώ. Άρα εσείς πληρώνετε το πούλμαν, το οποίο φεύγει πότε, Γιάννη? Φεύγει το πρωί, κάποια ώρα, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά νομίζω γύρω σε 11 η ώρα πρέπει να είναι. Να είναι η ώρα, 11, ναι. Ναι, φεύγει 11 η ώρα το πρωί περίπου, πηγαίνει η Αθήνα, εισιτήρια εξασφαλισμένα από το Μετρόπολης δωρεάν, χωρίς χρέωση. Βλέπουν το Ελλάδα-Αγγλία και μετά γυρνάνε πίσω. Άρα, θέλεις να δεις Ελλάδα-Αγγλία. Είναι sold out, δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ το Μετρόπολης σου δίνει 34 εισιτήρια. Έδινε. Τώρα έχουν μείνει 16. 16. Μείναν άλλα 16. Άρα, εσύ, αν θέλεις να πας, πληρώνεις το πούλμαν 90 ευρώ, πήγαινε έλα αυθημερών και επιστροφή μετά το παιχνίδι και παίρνεις δωρεάν το εισιτήριό σου σε μια προσφορά
του Μετρόπολης. Η καταγράφηση εμπειρία σου, ήμουν και εγώ εκεί, είδα. Ιστορικό, ιστορικό παιχνίδι. Ελλάδα-Αγγλία. Ιστορικό παιχνίδι. Βέβαια, όταν έχουμε κερδίσει τους Άγγλους εκεί και έχουμε τη ρεβάνς εδώ. Και πότε θα ξαναδείς Μπέλιγχαμ και όλου. Τι να λέμε τώρα. Κέιν και όλα αυτά τα μεγάλα. Εντάξει, αστέρια εκεί. Ιστορικός αγώνας, τεράστιος αγώνας, δεν το συζητάμε. Όλοι θέλουν να είναι μέσα. Όλοι. Όλοι. Να πούμε ότι για τα ελάχιστα εισιτήρια που μείνανε, όποιος θέλει και ενδιαφέρεται, πρέπει να καλέσει τώρα στο 231-231-5151. Είναι το τηλέφωνο του Ηρόδοτου, Ηρόδοτος Travel, όπου θα σας δώσουν όλες τις πληροφορίες που θέλετε για να κλείσετε τις θέσεις. 231-231-5151. Σωστά. Τι είναι αυτό, Τζόκερ πιάνεις με αυτό το νούμερο, ρε φίλε. Τζόκερ δεν ξέρω αν πιάνεις, αλλά βλέπεις Ελλάδα-Αγγλία. Βλέπεις Ελλάδα-Αγγλία. Δεν πες, γι' αυτό είσαι διευθυντής marketing. Λοιπόν, το μαύρο σύννεφο φεύγει, ο ήλιος βγαίνει, πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Νομίζω πρέπει να πάμε να μείνουμε, θέλω να μείνουμε Αγγλία, θέλω παλμό από εκεί, θέλω τον κόσμο, θέλω αυτά που αισθάνεται ο φίλαθλος του ΠΑΟ, καθώς πάμε σε αντίστροφη μέτρηση. Και έρχεται η Σέντρα για το μεγάλο του παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Old Trafford. Είμαστε εκεί με Νίκο Κουλιανό, με Γιώργο Καστάνη, με Γιώργο Ζαΐρη, με Χάρη Μανουλίδη, με τον Δημοσθένη Βαρδάκη, τον οποίο ακούσατε. Σε λίγο ο Γιώργος Μάτζιος θα μας δώσει τα μεγάλα διπλά που καταξίωσαν τον ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Τα μεγάλα διπλά του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, σε λίγο από τον Γιώργο Μάτζιο. Ακόμα από τον Γιώργο, καθώς έχουμε την ενδεκάδα και της Manchester γνωστή και του ΠΑΟΚ γνωστή, θα βάλει δίπλα-δίπλα τις δύο ενδεκάδες ο Γιώργος και θα επιχειρήσει εδώ μία σύγκριση. Σε λίγο και τα μεγάλα διπλά του ΠΑΟΚ και η σύγκριση Manchester και ΠΑΟΚ με τις ενδεκάδες των δύο ομάδων από τον Νίστελ Ρόι και τον Ρασβάν Λουτσέσκο. Νομίζω μέχρι να τελειώσει ξενάγηση στο Anfield και να έχουμε τον Νίκο Κουλιανό, γιατί εντάξει, όταν πας εκεί λες θα πάω στο Old Trafford, θα πάω και μια βόλτα μέχρι το Anfield, είναι ένας άλλος ναός του ποδοσφαίρου και είναι μοναδικά τα συναισθήματα που μπορεί να αισθανθεί ένας ποδοσφαιρόφιλος όταν πατάει το πόδι του σε τέτοιους χώρους. Σε λίγο θα έχουμε από εκεί τον Νίκο Κουλιανό να τελειώσει λίγο ξενάγηση στο Anfield. Γιώργος Καστάνης και Χάρης Μανουλίδης έχουν φτάσει τώρα στο αεροδρόμιο. Θα τους έχουμε σε λίγο τα παιδιά να πάρουν τις βαλίτσες τους. Γιώργος Ζαέρης είναι εκεί. Οπότε νομίζω ότι είναι προτιμότερο να πάμε λίγο πριν πάμε στην Αγγλία, να έχουμε λίγο τη σύγκριση ή μάλλον τα μεγάλα διπλά του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Μπορείς να μου δώσεις αυτό το Dortmund ΠΑΟΚ, το γκολ του ΜΑΚ. Είναι 2015. 1 Οκτώβρη το γκολ του ΜΑΚ Dortmund ΠΑΟΚ 0-1. Γκολ! Γκολ! Γκολ ο ΠΑΟΚ με το Robert Mack! Εκπληκτική παλιά του Μιστακίνη! Έσπασε την μπάλα στο Robert Mack! Δεν ήταν offside! Κινήθηκε στην αριστερή πλευρά! Βρήκε τη γωνία τη σωστή και το πεταλάκι παίρνει φωτιά! Το πεταλάκι παίρνει φωτιά! Dortmund ΠΑΟΚ 0-1, 34ο λεπτό! Λοιπόν, αυτό είναι το γκολ του ΜΑΚ στο Dortmund ΠΑΟΚ 0-1, 1 Οκτώβρη του 2015. Θα τα πάρουμε τώρα σε λίγο 1-1 με την βοήθεια του Γιώργου Μάτζιου, γιατί είναι αυτά τα μεγάλα διπλά που καταξιώνουν τον ΠΑΟΚ σαν μια υπολογίσιμη ευρωπαϊκή δύναμη. Γιώργαρε, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές. Τι κάνεις, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει 34 ευρωπαϊκά διπλά ο ΠΑΟΚ στην ποδοσφαιρική του ιστορία στην Ευρώπη, σε όλες τις οργανώσεις που έχει παίξει, είτε είναι κύπελο πρωταθλητριών, είτε κύπελο κυπελούχων, είτε πιο πρόσφατα Champions League, Europa League, Conference League. Αλλά είναι κάποιες νίκες, Γιώργο, που όντως στιγματίζουν, μένουν σε πολλές γενιές ποδοσφαιριστών. Η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες του ΠΑΟΚ ήρθαν, αν όχι όλες, την εποχή του Σαββίδη, αλλά εκεί κοντά. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε από το 2012, όπου είχαμε το πολύ μεγάλο διπλό στο Λονδίνο, της Tottenham, με Λάσλο Μπόλωνη, με Σταφυλίδη, με Σαλπικίδη, με Κλάους Αθανασιάδη, με τον Γεωργιάδη, με τον Φωτάκη, με τον Κοντρέρας. Τώρα μου έρχονται
Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι εκείνη τότε είχε Γκάρεθ Μπέιλ, είχε Λούκα Μόντριτς, είχε Χάρι Κέιν, δηλαδή πολύ πολύ σπουδαία ονόματα. Ένα πολύ πολύ μεγάλο διπλό που έχει πραγματικά μείνει στην ιστορία του δικεφάλου του διπλό με την Τότεναμ. Επειδή μιλάμε για γήπεδα, Γιώργο, και επειδή το θέατρο των Ονείρων σήμερα είναι πολύ πολύ ωραίο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να κάνει ένα διπλό σε ένα επίσης πολύ επιβλητικό στάδιο. Λίγα χρόνια αργότερα, αναφέρομαι στο πολύ πολύ ποδοσφαιρικό, θα το πω με επί κεφαλαίο, γήπεδο της Dortmund, στο ιστορικό Westfalen. Έχει κερδίσει με τον γκολ του Robert Mack 0-1 σε εκείνο το παιχνίδι. Και αν μπορώ να συνδέσω εκείνο το παιχνίδι με το σημερινό, είναι ότι σε εκείνο το παιχνίδι, Γιώργο, έπαιζε ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ, που σήμερα θα είναι, τα επίσημα στο Old Trafford. Ναι, θα είναι στο Old Trafford σήμερα ο Μπερμπάτοφ, για να δει την αγαπημένη του Μάντσεστερ, προφανώς και τον αγαπημένο του ΠΑΟΚ. Γιατί δεν έχει κρύψει και την αγάπη που έχει για τον ΠΑΟΚ ο Βούλγαρος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός και στην United, είναι και πολύ φίλος με τον Ρουτ Φαν Νίστελρόι, τον προπονητή της United. Αλλά και το διπλό στο Dortmund είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο διπλό. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ μεγάλο διπλό και με Βλάντα Νίβιτς στην Φλωρεντία, με την Φιωρεντίνα 2-3, με ένα γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες, επίσης κοντά σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Θυμίζω ότι η Φιωρεντίνα πέρυσι έπαιξε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιταλική ομάδα. Σε επίπεδο Champions League, ακόμα και το διπλό που έκανε με τη Βασιλεία, κατά τεκμήριο καλύτερη ομάδα στην Ελβετία τα τελευταία χρόνια, ήταν επιβλητικό, γιατί ήταν και πολύ γεμάτο το σκορ. 1-0-3 στη Βασιλεία δεν κάνεις κάθε μέρα, όταν η Βασιλεία μάλιστα είναι στα καλά της και είναι και πρωταθλήτρια Ελβετίας. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό διπλό και αυτό. Για να πάμε και στα πιο πρόσφατα, Γιώργο, όπου έχουμε το πολύ μεγάλο διπλό στη Γάνδη, που μπορεί να μην λέει κάτι σε κάποιους ως όνομα, αλλά είναι ένα διπλό το οποίο σφραγίζει πρόκριση σε προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης με τον γκολ του Κάρλος Αγκούστο, εκείνο το 1-2. Και φυσικά ο αγαπημένος μας και αγαπημένος φίλος του ΠΑΟΚ, ο Αντρία Ζήφκοβιτς, ο οποίος στη Φραγκφούρτη πέρυσι χάρισε ένα πολύ μεγάλο διπλό στον ΠΑΟΚ, κόντρα σε επίσης ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, σε ένα επιβλητικό γήπεδο όπως είναι το γήπεδο της Άιντραχτ, επίσης από τα διπλά τα οποία θα μνημονεύονται. Κάποιος θα πει, Γιώργο, ότι μπορεί να αδικήσουμε και άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να μην κέρδισαν εκτός έδρας, αλλά και μόνο ότι έφερε π.χ. ισοπαλία με τη Φενέρ, εκείνη την επική πρόκριση. Και μόνο ότι έφερε ισοπαλία με την Arsenal του Αρσέν Βεγκέρ, εκείνη την επική περιγραφή του Χρήστο Τυρακόπουλου, του Ζήση Βρίζα στο Χάιμπουρι. Δώστε μου άλλη μια φορά, μισό λεπτό, Γιώργο. Δώσε μου άλλη μια φορά αυτό που έχουμε στο χθεσινό φάκελο. Το ζητάει πάρα πολλοί κόσμο τον γκολ του Βρίζα στο Arsenal. Όσες φορές και αν το ακούσει ο Παοξής, νομίζω δεν κουράζεται να το ακούει ξανά, ξανά και ξανά. Επίσημα τα εισιτήρια είναι 37.982, πάνω το είπε στο βάθος ο πίνακα. 2.500 από αυτούς ο παδί του ΠΑΟΚ. Βρίζας, για να δούμε. Βρίζας, το σούτ του Βρίζα. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει τον γκολ. 1-1, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βρίζας πετυχαίνει το 1-1 και ο ΠΑΟΚ προκρίνεται στην επόμενη φάση. Δεν μπορεί να δεχθεί ο ΠΑΟΚ δύο γκολ πια στα 2 λεπτά που απομένουν. Ο Ζήσης Βρίζας κράτησε την μπάλα, στάθηκε όρθιος απέναντι από τον Σίμαν και πετυχαίνει το 1-1 στο 27ο λεπτό. Είναι απίστευτο, βλέπετε εδώ ο Βρίζας απέναντι από τον Άνταμς και τον Μπόουλ, το σουτ και στα δίχτυα. Δεν ξέρω αν ο κόσμος έχει ήδη βγει στη Θεσσαλονίκη στους δρόμους, πάντως αυτό το γκολ του Βρίζα πετυχαίνει κάτι που πριν από ένα μήνα όταν έγινε η κλήρωση θα το θεωρούσε κάποιος απίστευτο. Ο ΠΑΟΚ πετάει έξω την Arsenal, τρίτο φαβορί για το φετινό κύπελο UEFA σύμφωνα με τους bookmakers. Έλα, Γιώργα, ρε. Πολύ μεγάλη βραδιά και καταπληκτικό παιχνίδι αμυντικά, επειδή ο Βρίζας έχει πάρει όλο τον αφρό του Νίκου Κολομπούρδα, ο οποίος είχε σβήσει στον Ντένις Μπέρκαμπ εκείνο το βράδυ, σε εκείνο το παιχνίδι, την ιστορική βραδιά με Άγγελο Αναστασιάδη στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Οπότε είναι και κάποια παιχνίδια όπως αυτό που ακούσαμε, Γιώργο, που μπορεί να μην είναι διπλά, αλλά και μόνο ότι είναι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, όπως τον γκολ του Μουσλίμοβιτς στην Κωνσταντινούπολη στη Φενέρ. Είναι και αυτές βραδιές που μένουν και αν μη τι άλλο σήμερα ο ΠΑΟΚ ακόμη και ισοπαλία να πάρει, γιατί είπαμε και χθες για τις αποδόσεις στο book, μιλάμε για 1-25 άσο, 6,5 το χ και 10-12 δίνει το διπλό. Άρα και ο βαθμός θα είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο επίτευγμα. Ξαναπες μου τους book, τι δίνω, Γιώργα, ξαναπες μου τους book. 1-25 είναι ο άσος, 6,50 ισοπαλία και 10, φτάνει και 12 το διπλό. 12 το διπλό, ναι, και επειδή χθες είπαμε για τον παίκτη που έχει σκοράρει ο μοναδικός κοντά στη Manchester United, το Tyson, που ήταν και σήμερα ο βασικός,
7,5 μονάδες πληρώνει ο Τάισον για κάποιον που θέλει έμπνευση. Εγώ ως έμπνευση θα έλεγα Τάισον σήμερα για σκόρερ. Τάισον, αν σκοράρει κάποιος από τον ΠΑΟΚ. Ναι, είναι 7,5 απόδοση. Άρα Τάισον 7,5, αν θέλετε να ποντάρετε μαζί με την αισιοδοξία σας, Τάισον 7,5 απόδοση, το διπλό του ΠΑΟΚ δίνει. Είναι επικό το στιγμιότυπο του Τάισον, για κάποιον που δεν έχει εικόνα να την περιγράψω, που σκοράρει με τη United και τρέχει και αγκαλιάζει τον μπαμπά του Λουτσέσκου, τον Μιρτσέα, πολύ πολύ έντονα. Μήπως δούμε κάτι αντίστοιχο σήμερα και με τον γιο. Λες, να επαναληφθεί και να έχουμε την ίδια εικόνα. Μια να αγκαλιάζει Μιρτσέα και μια να αγκαλιάζει Ρασβάν. Το Ρασβάν και να παίζει. Να παίζει διαφορετικά, ναι. Πάντως, αν κάποιος το πιστεύει, μπορεί να έχει μια καλή απόδοση. ΠΑΟΚ με γκολ Τάισον 7,5. Άμα κάνει και ένα bet builder, πώς θα λέτε αυτά εσείς στοιχηματζίδες, Γιώργο. Άμα κάνει διπλό και Τάισον με τον bet builder, θα πάει απόδοση πάνω από το 80. Ναι, αυτό λέω. Διπλό και Τάισον. Πολύ μεγάλη απόδοση. Πάνω από 80 λες. Να σκοράρει ο Τάισον. Διπλό, πάω και να σκοράρει ο Τάισον. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ έβαλα τον σκοράρει ο Τάισον που είναι πιο απλό, 7,5. Εντάξει, καλή απόδοση. Είναι ο Βραζιλιάνος σίγουρα θα βρει χώρο, γιατί η United, Γιώργο, σίγουρα θα αφήσει χώρο. Γενικά είναι κάτι το οποίο το πληρώνει φέτος. Αυτό το οποίο έχει και την έχει αφήσει λίγο 13 στην Αγγλία. Είναι η αμυντική της συμπεριφορά. Και νομίζω ότι εκεί, νομίζω ο Λουτσέσκου το έχει διαβάσει αυτό. Να μπορέσει να χτυπήσει με Τάισον και Ζίβκοβιτς, που θα είναι. Όπως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχουν και οι μάχες του Καμαρά, που είναι ένα πολύ πολύ δυνατό παιδί και ένα πολύ σκληροτράχυλο παιδί, με τον πλέον σκληροτράχυλο χαφ, να μην πω του πλανήτη και φανοϊπερβολικός, αλλά σίγουρα στην Αγγλία, τον Καζεμίρο, ναι, τον Βραζιλιάνο του United. Θα, είναι πολύ, θα έχουν πολύ ενδιαφέρον οι μάχες τους. Mm-hmm. Ο Καζεμίρο με τον Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Δεν ξέρω αν θες να πούμε και αργότερα για την σύγκριση των ενδεκάδων, για να τα πούμε τώρα. Θες να πεις σύγκριση, όχι, θα τα πούμε μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργα, λίγο αργότερα θα συγκρίνουμε τις δύο ενδεκάδες. Θέλω να πάω σε Νίκο Κουλιανό τώρα, ο οποίος ήταν στο Anfield. Άρα εδώ, Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, μπορείς να μας κάνεις λίγο ατμόσφαιρα. Make-up Anfield atmosphere. Would you? Through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark. Λοιπόν, τι άλλο να κάνουμε για τον Νίκο Κουλιανό, ο οποίος ήταν στο Anfield, τελείωσε η ξενάγηση και του βάζουμε και ύμνο Liverpool. Νικόλα, τι κάνεις, βουνό? Καλό μεσημέρι, Γιώργαρα μου. Πού είσαι, ρομορφόπεδο εσύ? Ήρθα εδώ να δω λίγο την κορυφαία ομάδα του νησιού. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη δεύτερη. Ήρθα να δω την πρώτη. Τι να κάνουμε. Δίπλα είναι, έπρεπε να έρθω να δω. Ναι, μα δεν γίνεται. Στο Champions League. Ωραία, ωραίο το Anfield, αλλά εδώ παρότι εγώ Liverpool, οφείλω να πω ότι το Old Trafford είναι πιο ωραίο γήπεδο. Αν θέλω να είμαι αντικειμενικός και σωστός, το βράδυ που ΠΑΟΚ θα παίξει ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό γήπεδο από ότι το Anfield. Απλά το Anfield σε ξυπνάει άλλα πράγματα, άλλα συναισθήματα. Μισό λεπτό, υπάρχει ξενάγηση στο Anfield? Ναι, βέβαια. Πόσα πληρώνεις? Εντάξει. Αυτό τώρα βέβαια εγώ το έκανα, πήρα βανάκι, έφυγα από το Manchester, ήρθαμε εδώ με άλλα τρία παιδιά. Ναι. Περίπου 30 λίρες είναι η ξενάγηση. Το άτομο? Ναι. Κάνα 40 δηλαδή. 40 ευρώ περίπου. Ναι, άφησε και μπουρμπούρι γι' αυτό. Άφησες και μπουρμπούρι, άφησες. Άφησες καμιά λίρα ή σε έπιασαν τσιγκουνιές και άφησες 50. Pounds. Όχι, τώρα θα πάμε να μάθεις τσιγκουνιές που θα πάμε στη μπουτίκ τώρα εκεί. Θα τα πρόβατα σφαγή τώρα. Τώρα τελειώσαμε και κρακ μας στέλνουν κατευθείαν για ψώνια. Με πολλούς παοξίδες βέβαια, αυτό οφείλω να πω. Πάρα πολλά παοξάκια στο tour του Anfield. Χθες μάλιστα μας είπε εδώ ο ξεναγός ότι κάναν και κερκίνα εδώ οι δικοί σας, γιατί τους βάζουν ανά 50-60 ρε παιδί μου, σαν κρουπάκια. Στον ξεναγός, ναι, στην ξενάγηση. Και ήταν και οι 50 φίλοι του ΠΑΟΚ σε κάποια σημεία, λέει, κάναν κερκίνα εδώ, λέει, από χθες, λέει, πολλοί φασαντζίδες, πολλοί φωνακλάδες. Λέω, κάτσε να δεις, θα γίνει σήμερα. Μας έδωσαν τις ευχές τους βέβαια. Ρίξτε τους όσα μπορείτε περισσότερα, γιατί η κόντρα Liverpool-Manchester, εντάξει, είναι πολύ δυνατή. Η Manchester έχει ένα πρωτάθλημα παραπάνω. Η Liverpool λέει: εμείς είμαστε πιο μεγάλη ομάδα, έχουμε πιο πολλά τρούπαια. Εντάξει, έχουν μια έξτρα. Κάτσε λίγο. Μην βιάζεις. Ναι. Θέλω να μας βάλεις λίγο μέσα στο Anfield, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μπαίνεις σε ένα ναό του ποδοσφαίρου. Πες μας αυτό, ναός, την αίσθηση ναός που σου δίνει, αυτό που βλέπεις, τι συναισθήματα σου δημιουργεί και τι σκέψεις βάζεις στο μυαλό σου. Μπορείς να μας βάλεις λίγο έτσι με τη γλαφυρότητα που διαθέτεις μέσα στο ναό.
θέλω να είμαι αντικειμενικός. Αυτό που ένιωσα χθες στο Old Trafford δεν το ένιωσα τόσο σήμερα στο Anfield. Το ξαναλέω. Επειδή είχες πάει χθες στο Old Trafford, γι' αυτό δεν το ένιωσες. Αν πήγαινες πρώτα στο Liverpool, δεν το ένιωθες. Σωστά, σωστά. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα γήπεδο που όπου και αν σταθεί, όπου και αν βρεθεί, σε πιάνει δέος. Με τους προπονητές που έχουν περάσει, τους ποδοσφαιριστές, τα τρόπαια, τους διαδρόμους, τη χλίδα, στα αποδυτήρια, που εκεί ο Σαλάχ και ο Τσιμίκας είχαν την τιμητική τους πριν από λίγο. Το χορτάρι, το οποίο σήμερα δεν μας άφησε να το πατήσουμε γιατί χθες είχαν παιχνίδι. Έτσι, δουλεύουν εδώ χιλιάδες κόσμους. Έτσι, με καθημερινά, νομίζω, 800 άτομα μας είπε ότι είναι αυτοί που είναι εδώ πέρα για να συντηρούν το γήπεδο. Σοβαρά λογής τώρα. Βέβαια. Κάθε βέβαια. Μέρα εργάζονται 800 άνθρωποι. 800 πάλι. Είναι 800 πάλι στο Anfield. Ναι, ναι, ναι. Κάθε μέρα έχουν εδώ 800 εργαζόμενους για να συντηρούν, να προσέχουν, να διατηρούν όλο το χώρο καθαρό. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη δουλειά που έχουν φτιάξει για να το κάνουν το γήπεδό τους ένα αξιοθέατο. Έτσι, κάτι το οποίο λείπει από τα δικά μας γήπεδα ξεκάθαρα. Mm. Νομίζω ότι ίσως λίγο το Καραϊσκάκης μπορεί να γίνει. Η Φιλαδέλφια είναι κάτι πιο καινούριο. Δέος όμως, γιατί όταν στέκεσαι, Γιώργο, και βλέπεις. Τώρα μπαίνουμε και στο μουσείο έτσι, για να πάμε να ψωνίσουμε πραγματάκια. Μπράβο. Όταν μπαίνεις και βλέπεις τέτοιους αθλητές που έχουν περάσει από εδώ, σε πιάνει δέος, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Πεχταράδες από Νταγκλής και δεν συμμαζεύεται. Τζέραρντ, τα τρόπια, η ανάλυση, ο σχολιασμός τους. Δεν έχουν αφήσει βέβαια τίποτα στην τύχη. Mm. Εκμεταλλεύονται και το παραμικρό σου βήμα στο γήπεδο. Mm. Με φωτογραφίες, με αγορά μέχρι και ακουστικών ή μέχρι και νόμισμα Λίβερπουλ. Τι λέει, τα παίρνω από παντού. Πες μου κάτι, όταν γίνεται το tour και η ξενάγηση στον ανοιχτό χώρο, μήπως και στα μεγάφωνα υπάρχουν οι φωνές για να έχεις την αίσθηση της ατμόσφαιρας. Σου δίνουν μπαίνοντας ένα σαν κινητό. Το οποίο και έχει ακουστικά, τα βάζει στα αυτιά και το οποίο είναι προσωμείωση του γεμάτου Anfield. Mm-hmm. Εσύ έχεις συνέχεια την αίσθηση του γεμάτου Anfield και ακούς το γεμάτο Anfield. Mm-hmm. Δηλαδή περπατάς, το κοιτάς και νιώθεις ότι είσαι μέσα στο γήπεδο και είναι γεμάτο. Mm-hmm. Αυτή την αίσθηση σου δίνει πάντοτε. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ προχωρημένη η δουλειά εδώ πέρα. Συν τη άλλη είναι και business, είναι business, μην το ξεχνάς αυτό. Πολύ μεγάλη business. Πολύ μεγάλη business. Ρωτάνε πολύ εδώ, μεγάλη πέφτουν μηνύματα. Την είπε την τιμή ο Νίκος, είπε το εισιτήριο για την ξενάγηση 40 λίρες. 26 λίρες είναι γύρω στα 30 κάτι, 35 ευρώ. Ναι. 35 ευρώ. Εντάξει. Κάπου εκεί. Πάντως, να τώρα ήρθαμε στο παίρνεις τα παιδιά σου, πηγαίνεις, δίνεις ένα κατοστάρικο. Okay. Τζάμπα. Εύκολα. Παίρνεις μετά ένα. Πας και στην μπουτίκ μετά, αφήνεις εκεί δύο κατοστάρικα κτλ. Τελείωσες. Γονάτισες. Τα 2,5 κατοστάρικα, τα 3 κατοστάρικα τα ξοδεύεις για πλάκα. Δεν θα έχεις καταλάβει πως θα έχουν πάρει. Είναι πολύ εύκολο να το κάνω αυτό. Ναι, είναι business αυτό. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση άλλο, Γιώργο. Γιατί και χθες έβλεπα το Old Trafford, είμαι άρρωστος με τα γήπεδα. Ναι. Ένα γήπεδο που κατασκευάστηκε πριν την Τούμπα. Ναι. Η αρχιτεκτονική τους και η υποδομή τους και ο τρόπος ανέγεσης των γηπέδων τους ήταν ένα αιώνα πιο μπροστά από τη δική μας. Ναι. Δηλαδή το γήπεδο πήρε βάση από τότε, έτσι, και έγιναν ανακαινήσεις βέβαια, αλλά οι υποδομές υπήρχαν από τότε για να γίνει το γήπεδο όπως το βλέπουμε τώρα, ρε παιδί μου. Πάρα πάρα πολύ μπροστά. Αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, ότι οι άνθρωποι αρχιτεκτονικά όσον αφορά τα γήπεδά τους ήταν πάρα πολύ μπροστά. Δηλαδή δεν μπορούσε τότε κάποιος της εποχής που έφτιαχνε γήπεδα στην Ελλάδα το 60, το 70 να έρθει εδώ να ρωτήσει τι και πώς για να έχουν άλλη μορφή και τα γήπεδά μας. Να μην είναι, ρε παιδί μου, αυτό που βλέπουμε το κουλουάρ. Και πόσο μάλλον όταν φτιάξαμε το 2004 αυτά τα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, γήπεδα καινούργια παλιά. Δηλαδή με το κουλουάρ, μακρινές κερκίδες. Καθόλου ποδοσφαιρικά, τέλος πάντων. Καθόλου ποδοσφαιρικά. Τι ετοιμάζεις να πάρεις από την μπουτίκ, τώρα τις σηκώσεις όλοι, θα πάρει κανένας άλλος ή θα τα πάρεις όλα? Θα πάρουμε μερικά πραγματάκια, εντάξει, έχουμε τάξει κάτι, σε κάποιους πρέπει να τα πάρουμε, άμα θα γυρίσουμε με άδεια χέρια θα υπάρχει πρόβλημα, Γιώργο. Αλλά το θέμα είναι να μην γυρίσουμε με άδεια χέρια το βράδυ, γιατί το ξαναλέω, η Liverpool Manchester είναι 55 λεπτά με το βανάκι κάναμε κάπου εκεί, σε λίγο θα γυρίσουμε να πάμε στο Manchester, εκεί που έχουν μαζευτεί ορδές κυριολεκτικά παοξίδων. Και εδώ στο γκρουπάκι μας ήταν καμιά 15-20 άτομα από τα 50. Οι μισοί ήταν φίλοι του ΠΑΟΚ. Ήταν κάποιοι άλλοι φίλοι της Φλαμέγκο. Είδα φανέλες της Ουράβα Ντάιμοντς από Ιαπωνία. Δηλαδή είναι κάτι που τραβάει όλο τον κόσμο. Έτσι, είναι μια ομάδα παγκόσμιου επίπεδου. Δεν είναι
ομάδα η οποία είναι της χώρας, ας πούμε, η Λίβερπουλ. Είναι σωστό, κάτι σωστό, που σωστό. Απασχολεί όλο τον πλανήτη. Σωστό. Γι' αυτό και έχει τρομερά έσοδα. Και γι' αυτό δίνουν φιλικά παντού, σε όλο τον κόσμο. Μπράβο, 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 μπράβο. Το έχουν πάει σε άλλο level. Πάνω από 5.000 αν είναι φίλοι του ΠΑΟΚ σήμερα, ξεκάθαρα, σε ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ για μένα έχει μόνο να κερδίσει, εκτός αν χάσει με τον γκολ. Μόνο τότε δεν θα κερδίσει κάτι. Μπορείς να κάνεις καμιά πρόβλεψη. Τι λες εσύ που είσαι από τους πλέον famous και strong tipster. Ότι ή θα φύγει ο ΠΑΟΚ με ισοπαλία 1-1, ή θα χάσει δύσκολα. Δεν βλέπω αυτό που λέει από το πρωί ο Κουμπαράκος, ότι θα φάμε 4. Ναι. Θα φάμε πολλά. Ισοπαλία δίνει 6,5. 1-1. 1-1. Ποιος τον γκολ, Τάισον λέει δίνει 7,5 απόδοση. Τάισον 7,5. Α, θα έβαζα... Το ΣΒΑΜ θα έβαζα. Νομίζω ότι μπορεί να δούμε κανένα πέναλτι, κάνει μακρινό σουτ, κάτι τέτοιο. ΣΒΑΜ. Άρα ο Κουλιανός λέει παίξτε ισοπαλία 1-1 και γκολ ΣΒΑΜ. Θα βγάλουμε τα έξοδα της μπουτίκ. Ναι ρε φίλε, μέσα και όλοι, μέσα. Θα μας στηρίσουν τώρα. Λοιπόν, να το απολαύσεις Νίκο, να το απολαύσεις φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε το βραδάκι. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα εκεί που θα θέλαμε να είμαστε όλοι, αλλά δυστυχώς εμείς είμαστε εδώ και ο Γιώργος Καστάνης είναι στο Μάντσεστερ. Γιώργα, ρε, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Προτιμώ ηλιοφάνεια, προτιμώ ελληνικό καιρό, ναι? Ψηφίζω Ελλάδα, κάνω πέτρα την καρδιά μου, είμαι στο συνεφιασμένο Μάντσεστερ, εδώ μαζί με τον Χάρη τον Εμμανουηλίδη. Συμπάσχουμε μαζί σου, συμπάσχουμε. Μοιραζόμαστε τον πόνο και την οδύνη σου, τη μοιραζόμαστε. Εγώ αισθάνομαι γενικότερα, επειδή είμαι και λίγο συναισθηματικός τύπος, δεν μπορώ την μοντάδα, θέλω καλοκαιρία. Δεν υπάρχει αυτή η καλοκαιρία. Σε κάθε περίπτωση θα το ξεπεράσουμε. Πώς είναι ο καιρός, δηλαδή? Υπάρχει ένας μεγάλος αγώνας σήμερα. Πώς είναι ο καιρός? Μουντός. Συνεφιασμένος. Εντάξει, θα βγάλει ήλιο ο ΠΑΟΚ το βράδυ. Εντάξει. Έλα, Τζόρτζ. Μόλις είπε. Λοιπόν, μέχρι έχουμε. Τον χάσαμε, Γιώργο Στάνη. Τον καλούμε ξανά. Δώσε μου, σε παρακαλώ πολύ, Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, αυτά τα συνθήματα από. Από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ μέσα στο αεροπλάνο. Το έχουμε προωθήσει μόλις τώρα. Είναι φρέσκο. Τα αεροπλάνα τώρα φτάνουν στην Αγγλία. Κάποιοι νομίζω να προσγειωθούν σε λίγο. Και είναι από οπαδούς του ΠΑΟΚ οι οποίοι πριν από λίγο ξεκίνησαν από την Θεσσαλονίκη. Άλλοι ξεκίνησαν από την Αθήνα. Υπάρχουν και άλλοι που ξεκίνησαν από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ραντεβού το Μάντσεστερ και είναι κάτι πάρα πολύ φρέσκο μέσα από το αεροπλάνο. Εδώ ακούστηκε στο βάτο τη φωνή της αεροσυνοδού. Κάτι τους έλεγε, κάτι τους έλεγε αεροσυνοδός. Παιδιά, σταματήστε. Φτάνει τόσο. Εδώ δεν είναι τούμπα. Εδώ μιλάμε για επίσημο αερομεταφορέα. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Καστάνη. Τον έχουμε πάλι. Έλα, Γιώργα, ρε. Είπες μουντός καιρός και πέσανε γραμμές. Ήθελε να δώσει οδηγίες η αεροσυνοδός για την αποβίβαση. Γιατί οι φωνές που ακούσατε και στο βίντεο, στο ηχητικό που έστειλε ο Χάρης ο Εμμανουηλίδης ήταν από την αποβίβαση. Περιμέναμε για κάνα τρόπο μέχρι να βρεθεί μια πύρα, ένα γκέτ για να σταθμεύσει εκεί το αεροσκάφος και ακούστηκε το σύνθημα αυτό, όπως και ακούστηκαν πάρα πολλά συνθήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης που διήρκησε 3 ώρες και περίπου 37-38 λεπτά. Τώρα, το σκηνικό το οποίο φιλοξενείται, το story από πολύ νωρίς στο metrosport.gr είναι με κεντρικό πρόσωπο τη Μαρία την Γκοντζαρόβα, την αντιπρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ταξίδευε με την ίδια πτήση με εμάς, όπου εκεί επικρατούσε το αδιαχώρητο και νομίζω ότι 9 στους 10... μάλλον από τους 200 ή 190 ήταν φιλάθλοι του ΠΑΟΚ. Ακούστηκε από κάποιους νεαρούς φίλους της ομάδος ένα σύνθημα υπέρ της κυρίας Γκοντζαρόβα, που είναι αντιπρόεδρος. Αυτή χαμογέλασε, ύστερα στη συνέχεια ένας νεαρός φίλαθλος της είπε να φέρουμε τον ΜΕΙΤΕ. Κάτσε λίγο, Γιώργο, να προσπαθήσουμε να τα ακούσουμε και το επεξηγείς, γιατί δεν είναι καλός ο ήχος. Δώστε μου, Κωνσταντίνε. Βεβαίως. Πέρο, 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 πέ
Εδώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ συναντούν την κυρία Γκοτζάρεβα. Είναι αυτό το περιστατικό, το στιγμιότυπο ενσταντανέ, το οποίο περιγράφει ο Γιώργος Καστάνης, και λένε το ΜΕΙΤΕ, φέρε μας το ΜΕΙΤΕ. Τι απαντάει, Γιώργο? Να, εφόσον κερδίσουμε σήμερα θα έρθει. Πλάκα έκανε, το έλεγε σοβαρά ή κάνει πλάκα? Δεν ξέρω, χαμογελούσε πάντως. Ανόημα. Εγώ δεν ξέρω τι έχει, ποια είναι η σκέψη της κυρίας αντιπροέδρου του ΠΑΟΚ. Μεταφέρω τα δεδομένα έτσι όπως τα καταγράφω. Γιατί το βίντεο είναι εξαιρετικό από τον Χάρη. Και ακούστηκε αυτή ακριβώς η φράση. Ναι. Από εδώ και πέρα θα δούμε. Εφόσον κερδίσει σήμερα ο ΠΑΟΚ, θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις στο θέμα του ΜΕΙΤΕ. Έτσι για να προειδιάσουμε ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τώρα πληροφορούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φιλαθλοί στο κέντρο του Μάντσεστερ. Ναι. Απολαμβάνουν τον καφέ τους, την πύρα τους. Κάποιοι έχουν καθίσει και για φαγητό. Σε ένα πολύ φιλικό, πολιτισμένο περιβάλλον από όλες τις απόψεις. Mm-hmm. Υπάρχει συγκεκριμένο σημείο συνάντησης στις 4.30 τοπική ώρα. Εδώ θυμίζω ότι είμαστε 2 ώρες πίσω από την ώρα Ελλάδος. Και έχετε γύρω στις 2 και 4, αν θυμάμαι καλά. Εδώ είναι 12 και 4. Στις 8 η ώρα λοιπόν Αγγλίας θα αρχίσει το παιχνίδι. Από πάρα πολύ νωρίς θα είμαστε στο γήπεδο μαζί με τον Νίκο τον Κουλιανό, τον Γιώργο τον Ζάιρη, τον Χάρη τον Εμμανουλίδη, όλο το επιτελείο του Μετρόπολης και του Metrosport.gr, του ομίλου γενικότερα, και να σας μεταφέρουμε όλα όσα συμβούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα. Επίσης πρέπει να αναφέρω, Γιώργο, ότι θα βρεθούν πάρα πολλοί φύλαθλοι στο γήπεδο. Θα ξεπεράσουν τους 6.000 φύλαθλοι του ΠΑΟΚ που θα βρεθούν στην συγκεκριμένη αναμέτρηση στο Old Trafford. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει όχι μόνο από τα εισιτήρια τα 4.000 που εξάντλησαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, αλλά και από το γεγονός ότι πάρα πολλοί Έλληνες από το εξωτερικό εξασφάλισαν εισιτήρια σε άλλες θύρες του γηπέδου μαζί με τους Άγγλους, και κάποιοι από αυτούς ενημερώθηκαν ή ειδοποιήθηκαν ότι θα πρέπει να μετακινηθούν στη γειτονική θύρα με αυτή που θα βρίσκονται οι 4.000 παοξίδες, χωρίς όμως να έχουν διακριτικά. Θυμίζω επίσης ότι στα 2 επί θα υπάρχουν περίπου 200 φύλαθλοι της ομάδος, επώνυμοι, ή πάση περιπτώσει πιο αυτοί που έχουν τα ακριβά εισιτήρια και έχουν πληρώσει πολύ πιο αυξημένο το εισιτήριό τους. Περιμένω να δω τον Μπάμπη, δεν έχω εικόνα. Θα σε βρει, ρε φίλε, θα σε βρει ο Μπάμπης, θα σε βρει. Έχεις δώσει το τηλεφωνό μου? Δεν το έχω δώσει, θα το δώσω όμως, εντάξει. Να το δώσω παρακαλώ, γιατί θέλω να συναντήσω αυτή τη μεγάλη μορφή. Να ξεκινάει κάποιος από την Κίνα, να ταξιδεύει αεροπορικός για να έρθει στο Μάντσεστερ για να δει τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν το δεν κάνω γίνεται. Πολύ. Θα τον ψάξω κι εγώ από δεν εδώ, θα τον ψάξω, μήπως και τον βρούμε. Έχεις Χάρη Μανουλίδη δίπλα σου? Τώρα, σας δείτε. Τι έγινε? Τι έγινε, του χάσαμε? Κάτι έγινε. Τον χάσαμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το κλείνουμε και ξαναπαίρνουμε Χάρη Μανουλίδη να έχουμε και τον έτερο των δύο εκεί. Γιατί ακούσαμε Νίκο Κουλιανό, ακούσαμε Γιώργο Καστάνη, ακούσαμε Δήμο Βαρδάκη. Είμαστε εκεί και με Χάρη Μανουλίδη και με Γιώργο Ζάιρη. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είναι και αναγκαίο και μοιραίο να έχουμε full όλη αυτή την ατμόσφαιρα που ζει και αναπνέει ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ στην Αγγλία. Θέλεις να πεις όλους ένα Cry Me a River και να φύγεις για ένα ξέχαστο ταξίδι? Αν σου αρέσει η ιδέα, σου έχουμε το πιο exciting μουσικό διαγωνισμό, το World Pass Powered by Telecom. Σε στέλνει να δεις live τον Justin στο Kansas 20 Δεκέμβρη. Αυτός ο ανεπανάληπτος showman θα δώσει μια συναυλία 2 ώρων στο T-Mobile Center στο πλαίσιο της περιοδίας του The Forget Tomorrow World Tour. Θα ερμηνεύσει και all time favorite κομμάτια αλλά και πολλά νέα hits. Μπες τώρα cosmote.gr, πάτα πάνω στο banner του World Pass και δήλωσε συμμετοχή για να απολαύσεις το μουσικό υπερθέαμα. Λοιπόν, έχουμε πάλι Γιώργο. Γιώργο. Χάρη. 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 Με τη μέση. Εσύ, Χάρης. Γιώργος, Γιώργος, Χάρης. Χάρη μου, τι κάνεις? Λοιπόν, είσαι. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι θέλεις. Πώς είσαι εκεί? Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Με Γιώργο Καστάνη μόλις έχουμε προσγειωθεί στο αεροδρόμιο εδώ του Μάντσεστερ, έχουμε πει και στο μέσο το οποίο μας μεταφέρει για τον τελικό προορισμό. Και σε αυτό, σε όσα είπε νωρίτερα και ο Γιώργος, έχω να προσθέσω ένα σκηνικό το οποίο είχε μια δική του ξεχωριστή σημασία. Αν κανείς αναζητούσε τους επιβάτες
τις πτήσεις η οποία έκανε το Θεσσαλονίκη Αθήνα, Αθήνα Μάτσεστερ, θα έβλεπε, όπως είπε και νωρίτερα Γιώργος με το βίντεο που παίξατε το ηχητικό, τη Μαρία Ζάρεβα, αλλά θα έβλεπε και τον αδερφό του Στέφανου Τζίμα, του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος παρότι ο αδερφός του πλέον αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στη Γερμανία, στην Ρενβέργη, ο ίδιος δεν μπορούσε να μην σταθεί στο πλάι της αγαπημένης της ομάδας. Έτσι βρέθηκε στο αεροπλάνο, το οποίο το μετέφερε και αυτό στο Μάντσεστερ εδώ για το πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Old Trafford. Οπότε αυτό είναι ένα από τα σημεία τα οποία έχουν τη δική τους σημασία και μπορούμε να την υπογραμμίσουμε. Γενικότερα, πολλοί είναι εδώ πέρα οι άνθρωποι που ρωτήσαμε, που συζητήσαμε και μας ρώτησαν πόσος κόσμος θα είναι. Δηλαδή υπάρχει και το ενδιαφέρον από την πλευρά των κατοίκων εδώ στο Μάντσεστερ για την παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ. Και από όσο έχει φανεί και από το προηγούμενο 24ωρο, έχουν κάνει αυτή την παρουσία τους και στο κέντρο της πόλης, αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι των κόκκινων έχουν φροντίσει να τους υποδεχτούν. Υπάρχουν σε αρκετά σημεία της πόλης αλλά και έξω από το Old Trafford, καλώς ήρθατε φίλοι του ΠΑΟΚ, δείχνοντας έτσι και με το δικό τους τρόπο τη φιλοξενία που θέλουν να παρέχουν και για να κυλήσουν και όλα ομαλά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο, ανέφερε και ο Γιώργος Καστάνης ότι θα υπάρχουν και φίλοι του Δικεφάλου και σε δεύτερες κερκίδες, αν μπορούμε να το μεταφέρουμε έτσι, εκτός από την κύρια. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν θέλεις να σταθούμε. Ενδεκάδα μπορείτε να μας δώσετε λίγο, δεν ακούσει καθόλου η ενδεκάδα, το αγωνιστικό κομμάτι. Μπορείς να μας πει ο Γιώργος, εσύ. Ενδεκάδα. Θα του δώσω στον Γιώργο να σου τη μεταφέρει την ενδεκάδα και θα επικοινωνήσουμε για τα υπόλοιπα μαζί σε δεύτερο χρόνο. Ευχαριστώ εντάξει? Πάρα πολύ. Τέλεια, δίνω το μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο. Έλα, Τζόρτζ. Λοιπόν, έλα κύριε Καρέ, πώς θα παίξει η ομάδα και μας ακούει και ο Τάσος Τασιόπουλος. Ωραία, καλησπέρα και στον Τάσο. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, άκου από Γιώργο Καστάνη πώς κατεβάζει την ομάδα σήμερα το βράδυ ο Ρασβάλλου Τσέσου και το κουβεντιάζουμε μετά. Έλα Τζόρτζ. Υπάρχει προοπτική, ο Κοντάρσκι φυσικά κατά τα δοκάρια. Ο Ότο αναμένεται να παίξει το δεξιά άκρο της άμυνας, ο Μπάμπας στο αριστερό. Ο Κετζιόρα με τον Κόλεϊ αναμένεται να αποτελέσει το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στην μεσαία γραμμή, εφόσον επιλέξει τη διάταξη με τρεις χαφ, υπάρχει πιθανότητα της παρουσίας του Οσδόεφ, του Μπακαγιώκο και του Καμαρά σε ρόλο πιο προωθημένου. Στα άκρα θα παίξει ο Αντρίγια με τον Τάισο και στην κορυφή τη Σουντάλη έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα σε σύγκριση με τον Τσάλο. Θυμίζω ο Κωνσταντέλιας είναι εκτός, δεν ταξίδεψε καν στην Αγγλία. Αν επιλέξει τη διάταξη 4-2-3-1, θες πάντως στην προπόνηση 4-3-3 με Καμαρά μπροστά. Αν επιλέξει 4-2-3-1, θα βάλει λογικά Σβάβ Οσδόεφ ή Σβάβ Καμαρά. Θα έχει την επιθετική τριάδα αποτελούμενη, μέσω επιθετική τριάδα αποτελούμενη από Αντρίγια Ζήμπο, Δεσπότο και Τάισον. Και στην κορυφή θα φτιάξει λογικά ο Τισουντάλη. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δεδομένα, το αναφέρω διότι... Πες και άλλη μια φορά τους πλάγιους, μία είπε ο Μπάμπα και από την άλλη... Και από την άλλη Ότο, ο οποίος έχει εμπειρία στο αγγλικό πρωτάθλημα, έχει παίξει και πάρα πολλά παιχνίδια με την Wolves, είναι η μεγάλη του ευκαιρία να επιβεβαιώσει του πρακτέου την μεταγραφή που έκανε στον ΠΑΟ το προηγούμενο διάστημα, γιατί μέχρι τώρα έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Εδώ όμως στα αγγλικά γήπεδα πήγε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό τον λόγο ένας από τους λόγους που αποκτήθηκε από τον ΠΑΟ ήταν και η παρουσία του στα αγγλικά γήπεδα. Αυτό δεν μπορούμε να τον παραγνωρίσουμε. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, Γιώργα, αυτά είναι τα δεδομένα. Ωραία, σας αφήνω να προχωρήσετε, θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα. Τάσο Τασιόπουλε, πώς φαίνεται η ενδεκάδα? Ευχαριστώ, Γιώργο. Η ενδεκάδα με τους τρεις χαφ νομίζω ότι θα είναι πιο πιθανή. Με τους τρεις χαφ. Δηλαδή. Μπακαγιώκο, Καμαρά, που είπε και. Και ο Σδόεφ. Ναι. Άρα θεωρείς ότι θα έχουμε Καμαρά σε θέση 10, δεκάριο Καμαρά δηλαδή εδώ. Νομίζω, ναι. Λειτουργεί το σύστημα αυτό, είναι πιο αμυντικογενές, όταν βάζεις δεκάριο τον Καμαρά. Εντάξει, ναι, έχεις να αντιμετωπίσεις μια ομάδα η οποία έχει τώρα το ενθουσιασμό οι παίκτες με την αλλαγή του προπονητή, που θέλουν να δείξουν πράγματα. Έχουν μείνει πίσω αγωνιστικά, οπότε. Σίγουρα θέλουν να αποδείξουν πράγματα και καταστάσεις. Ήθελα να μου πεις, Καμαρά στο 10 προσθέτει ή αφαιρεί? Και προσθέτει και αφαιρεί.
είναι προσθέτει όσον αφορά τα τρεξίματα και την πίεση και το αμυντικό κομμάτι. Θα φέρει λίγο στην τελική ενέργεια, αλλά η παρουσία του Τάισον, του Ζίβκοβιτς και πλέον Σεντερφόρ. Σεντερφόρ τη Τσουντάλη. Τη Τσουντάλη. Εντάξει, έχουν ταχύτητα και τρεις, οπότε μπορεί να το καλύψουν αυτοί. Άρα, τη Τσουντάλη τι σου λέει για την κορυφή? Εμένα μου αρέσει ο Σούπερ. Είναι πολύ γρήγορο. Είναι ικανός ποδοσφαιριστής και νομίζω ότι όσο περισσότερο παιχνίδια παίξει, τόσο θα βελτιώνεται. Σίγουρα μου αρέσει να παίξει. Μπράβο. Μπορείς να μας κάνεις τόσο καμιά πρόβλεψη? Πρόβλεψη. Νομίζω ότι θα πετύχουμε γκολ. Θα βάλουμε γκολ. Θα είναι σφιχτό το παιχνίδι πολύ. Πιστεύω να αρχή ένα-ένα. Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Βλέπεις ένα-ένα, ε? Που όπου και ο Νίκος Ουλιανός μας έλεγε ένα-ένα. Και έλεγε σκόρερ Σβάμπ, εσύ. Σκόρερ, ναι. Σουντάλη. Ε? Τη Σουντάλη λες. Άρα ο Τασιόπουλος λέει ένα-ένα, σκόρερ του Σουντάλη. Κουλιανός λέει ένα-ένα, σκόρερ Σβάμπ. Ε? Για να δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ Τάσο, φίλε, χάρηκα που σ' άκουσα, να έχεις υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Τασιόπουλο. Δεν υπάρχει αισιοδοξία. Ε. Σου λέει ισοπαλία με σκόρερ τη Σουντάλη, σκόρερ Σβάμπ. Μέχρι στιγμής για διπλό δεν ακούσαμε τίποτα. Λοιπόν, προχωράμε. Γεια σας. Εδώ σας αρέσουν οι πολεμικές τέχνες. Αν σας αρέσουν το MMA Challenge Pro MCP, η κορυφαία διοργάνωση μεικτών μαχητικών τεχνών σε Ελλάδα και Κύπρο, έρχεται τώρα Θεσσαλονίκη 16 Νοέμβρη στο γήπεδο της Χάνθ. Το τουρνουά είναι ήδη sold out, όχι όμως για σας, γιατί κυρία Γκουλιώνη, σας παρακαλώ πολύ, οι δύο πρώτοι θα τηλεφωνήσουν 2-31-0-90-90-90, κερδίζουν από ένα διπλό εισιτήριο εισόδου. Κυρία Γκουλιώνη, από τώρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, ανοίγω παρένθεση εδώ, θα πάμε λίγο αργότερα πάλι. Manchester Pau κλέβει όλο το μερίδιο της επικαιρότητας, αλλά εδώ ένα ατύχημα που είχε ο κύριος Ψωμιάδης Παναγιώτης στην πρωινή εκεί εκπομπή τηλεοπτική της κυρίας Καινούργιου έγινε viral και πάει ο Παναγιώτης τώρα να επισκιάσει το Manchester Pau. Καλησπέρα κύριε Ψωμιάδη. Καλή επιτυχία στον Pau και σε όλες τις ελληνικές ομάδες, ιδιαίτερα στον Pau. Καλό είναι αυτό. Τι έγινε, τι πέσατε, σκοντάψατε, δεν ήταν το στιγμιότυπο, τι έγινε? Τώρα είσαι ευγενής γιατί με προσβάλλεις. Καταλαβαίνω εγώ πεσήματα. Με τίποτα, αλλά λέω τι έγινε. Έπεσα μέσα στο στούντιο. Παραπάτσε αυτή ένα σκαλοπάτι. Έπεσα, θα μπορούσα να χτυπήσω αρκετά σοβαρά. Κρατήθηκα, όλα καλά, όλα άγια. Ξέρεις πόσες φορές έχουμε πέσει στα γήπεδα. Το ξέρω, αυτό ο νερ έγινε. Live. Ναι, το πει. Δηλαδή έπεσες, Παναγιώτη, έπεσες live την ώρα της εκπομπής και σε έπιασε η κάμερα μέσα. Ακού να σου πω, στη ζωή αν δεν πέσεις δεν σηκώνεσαι. Το παιδί μου, εντάξει είναι, όλα αυτά, εντάξει. Το θέμα είναι κάτσε να μαθαίνεις γιατί είσαι και πιτσιρικάς. Σωστό είναι το αυτό, το θέμα ευχαριστώ. Είναι όταν πέφτεις κάποιοι να σε σηκώνουν. Εγώ έχω σηκώσει πολλούς εμάς και εμένα και τον Διονύση με τα τόσα προβλήματα. Κανένα χέρι από αυτούς που ευεργετήσαμε δεν είδαμε να μας σηκώνει. Σηκωθήκαμε μόνοι μας. Καλά, εντάξει. Εγώ δεν το πήγα τόσο σοβαρά τώρα. Εγώ πήρα να διασκεδάσουμε παρέα το ενσταντανέ το πρωινό. Κάτσε κιλά σου ρε Γιώργα, που είσαι εντάξει. Πέδαλος είσαι τώρα, δεν πούμε κανένα τέτοιο τότε τι. Εντάξει. Είναι όλα καλά, όλα καλά. Είμαι Αθήνα, όλα καλά. Τι σου είπε καινούριο εκεί, τι σου λέει Παναγιώτη, πώς το κάνεις αυτό? Να σου πω κάτι, μεταξύ μας, μήπως το κάνεις επίτηδες τώρα για τηλεθέαση, μήπως μιλήσατε με την Καινούργιο? Όχι, εγώ φίλησα το χέρι της Καινούργιο. Άσε τώρα, εσύ μπορεί να την είπες στην Καινούργιο, θα πέσω για να σου δώσω τηλεθέαση. Ρε εσύ, αν δεν κάνω εγώ κάτι, λέω πώς θα γίνει. Θα μα ρε φίλε, εσύ ζωρό, έχεις γίνει ζωρό. Σκηνοθετημένο ήταν. Σκηνοθετημένο, τώρα ξυπνήσαν όλοι. Ψωμιάδης για να δώσει τηλεθέαση στην Καινούργιο. Είσαι ο καλύτερος καθηγητής, ο καλύτερος καθηγητής. Μέσα. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, γεια χαρά. Μπορώ να το κάνω και επίτηδες αυτοί, τους έχω ικανούς. Λοιπόν, τώρα όποια και να είναι η εργασία σου, είτε είσαι courier, είσαι ηλεκτροσυγκολητής, είσαι πυροσβέστης,
Είσαι εργάτης σε βιομηχανία και χρειάζεσαι ρούχα εργασίας που θα σε προστατεύουν. Έναν όπερ να θυμάσαι, Stop, γιατί είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε είδη ένδυσης, υπόδυσης και αξεσουάρ προστασίας. Μόνο εκεί θα βρεις ισοθερμικά, βραδιφλεγή, ηλεκτροσυγκολητών, παπούτσια, γάντια και πολλές ακόμα στολές εργασίας που δεν μπορείς να φανταστείς. Stop, Εθνικής Αντίστασης 114 στην Καλαμαριά ή εναλλακτικά στο www.stop.gr. Διαφημίσεις ή φύγετε. Παιχνίδι και λένε οι Άγγλοι, για έλα εδώ, τι είναι αυτά που λες, έλα εδώ να μας τα ξεκαθαρίσεις. Και την ίδια στιγμή, ενώ υπάρχουν οι ίδιες και χειρότερες καταγγελίες εδώ, στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν κοιμούνται. Δεν ξέρω αν κοιμούνται μακάρια, κοιμούνται ένοχα, το σίγουρο ότι κοιμούνται. Πρόσεξε, η Επιτροπή Δεοντολογίας ΣΕΠΟ έχει το δικαίωμα να παρέμβει αυτεπαγγέλτος βάσει του νέου κώδικα δεοντολογίας που έχει ψηφιστεί από την ίδια την ΕΠΟ τον Αύγουστο του 24 και έχει εναρμονιστεί πλήρως με τον κώδικα δεοντολογίας της FIFA. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται καν καταγγελία, αρκεί η αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Προς το παρόν δεν έχει γίνει. Αντιθέτως η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για ένα πράγμα, γιατί η κυρία Καρυπίδη έχει πολύ περισσότερα πράγματα για το ελληνικό πρωτάθλημα από ό,τι για το αγγλικό. 100%. Νομίζω ότι αξίζει διερεύνησης και εν πάση περιπτώσει να δούμε αν λέει αλήθεια, αν λέει ψέματα, αν τα μισά είναι αλήθεια, τα μισά ψέματα, να το δούμε αυτό. Πρέπει να το δούμε. Απίστευτο και σκανδαλώδες το πώς δεν ασχολούνται. Πάμε σε ένα άλλο τώρα εδώ, δεν το πω σκάνδαλο, είναι ένα αξιοπερίεργο, στοιχηματικό αξιοπερίεργο. Ναι, επειδή εγώ δεν έχω παίξει ποτέ στοίχημα. Ούτε και, εγώ. Και είμαι αδαής, είμαστε άρα και οι δύο αδαείς. Αδαείς δεν πει τίποτα, έψιλον κάτω στο τέλος. Μόνο ο Γιώργος απ' έξω είναι κάπως, κάπως ειδικός. Κάπως. Στην αγάπη κερδίζει αυτό. Εντάξει, καλά, εκεί κερδίζει σίγουρα. Ναι, στην αγάπη κερδίζει. Η διεισόμαση. Η διεισόμαση. Καλά, είπαμε, εντάξει, είπαμε πριν να καλά, δεν λέω τίποτα εγώ. Δεν λέω. Δεν λέω τίποτα. Πεις άλλο. Λέω ότι γοητεύει τις κυρίες, δεν λέω κάτι. Εντάξει. Υπέρ του μιλάω. Εδώ σταματάς όμως. Ναι. Εντάξει. Γιατί θα ρωτήσεις ποιες κυρίες. Όχι, δεν σταματάς. Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, μήπως είσαι τόσο αγενής. Δεν νομίζω. Είσαι ευγενής. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον Νίκο Παναγόπουλο. Είναι ο στοιχηματικός αναλυτής των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών. Ο πραγματογνώμονας δηλαδή που διαβάζει εχθές στις Ποραντάρ, υπάρχει ένα μάτς για το οποίο συζητήσαμε χθες, αλλά νομίζω δεν μπήκαμε στην ουσία τόσο πολύ. Δεν μπήκαμε. Όχι. Λέγαμε, επειδή δεν ξέρουμε. Τις στοιχηματικές εταιρείες περισσότερο από εμάς και δίνουν φαβορί
τη Λάρισα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί όταν παίζει ΠΑΟΚ Λάρισα και δίνει φαβορή τη Λάρισα, λες τι ξέρουν οι στοιχηματικές εταιρείες, γιατί δεν το ξέρουμε εμείς. Ναι, γιατί παίζει ο δεύτερος με τον πρώτο, ναι, στην έδρα του δεύτερου. Ναι. Ναι. Και δεν παίζει. Και πόσο δίνει στον ΠΑΟΚ, 6 και στο, στη Λάρισα 1,70. Όχι, 1,5 έπεσε. Κατρακύλησε κι άλλο. Ναι, ναι. Κατρακύλησε. Άρα κάτι συμβαίνει εδώ τώρα. Ναι, ναι. Κάτι, θα μας τα πει ο κύριος Παναγόπουλος καλύτερα που τα ξέρει. Και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και μια άλλη διάσταση που δεν μπορούσαμε να τη δούμε εμείς χθες. Δηλαδή, στα στοιχήματα δεν είναι μόνο ποιος κερδίζει, ποιος χάνει. Mm-hmm. Είναι και άλλα πράγματα. Καλησπέρα, κύριε Παναγόπουλε. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Τώρα, μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο. Καταρχήν, να πούμε ότι όλες οι εταιρείες έχουν ρίξει το διπλό. Τουλάχιστον αυτές που έχουν το παιχνίδι, γιατί υπάρχουν και κάποιες οι οποίες δεν το έχουν ανεβάσει καθόλου ακόμα. Ή το έφραξαν. Ναι, ή κάποιες που το ανέβασαν και στην πορεία το μάτς το βγάλανε. Τώρα, εάν θα το ξαναβάλουν μέχρι το Σάββατο 3 η ώρα που είναι το μάτς Θεσσαλονίκη ή όχι, δεν το ξέρουμε. Αυτοί που το έχουν λοιπόν, το ξεκίνησαν με ένα μέσο όρο, το διπλό της Λάρισας ήταν φαβορή δηλαδή από την αρχή, 1,90 με 1,85, το οποίο σαν αρχική απόδοση μπορούμε να πούμε ότι ήταν normal, λόγω ότι μιλάμε ότι είναι πρώτη βαθμολογία και ITT. Από εκεί και πέρα όμως, κυρίως σήμερα έχει γίνει αυτό και τόσο χθες, από σήμερα το πρωί, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και ποντάρισμα στο διπλό της Λάρισας, με αποτέλεσμα οι εταιρείες που έχουν το ματς να έχουν κατεβάσει το διπλό στα επίπεδα του 1,50 με 1,55, ένα μέσο όρο γύρω στο 1,53 κινείται τώρα το διπλό της Λάρισας. Μάλιστα. Και ο άσος του ΠΑΟΚ? Ο άσος του ΠΑΟΚ κυμαίνεται από 6 μέχρι 6,50, το οποίο σαν απόδοση είναι πολύ μεγάλη, με εξαίρεση μια εταιρεία το οποίο το έχει κάτω από 5, συγκεκριμένα το έχει στο 4,90, δηλαδή έχει πιο μαζεμένο το σετ. Αλλά έχω παρατηρήσει και κάτι άλλο. Αν πούμε ότι το διπλό πλέον στις εταιρείες που το έχουν είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή κάποιοι το έχουν από 1,59 μέχρι 1,53, δηλαδή η διαφορά είναι πολύ μικρή, εκεί που παρατηρούμε πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, δηλαδή το βλέπω και τώρα που σας μιλάω μπροστά μου, έχει να κάνει με τις ανατροπές του αγώνα. Δηλαδή, το άσος ημίχρονο διπλό τελικό από τη στιγμή που είναι φαβορή η Λάρισα έχει 15 σε μία εταιρεία, δεν θα πω ονόματα εταιριών, και σε το ίδιο πράγμα η ανατροπή σε άλλη εταιρεία έχει 27 και 29. Δηλαδή, η μία να το έχει 15 και άλλη σχεδόν 30 το διπλό, είναι ασυνήθιστο. Είναι αφύσικο, είναι αφύσικο. Εντάσσεται στην περιοχή του παράλογου στοιχηματισμού και των παράλογων διαφορών, τις οποίες φυσικά η Σπόρα Ντάρι, η εταιρεία ανοίχνης στοιχηματικής απάντησης, τις εντοπίζει, έτσι. Ναι, εντάξει, αν υπάρχει κάτι φυσικά θα το εντοπίσει, αλλά είναι τουλάχιστον περίεργο. Και ακόμα πιο περίεργο είναι η ανάποδη ανατροπή, δηλαδή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Μία εταιρεία το έχει 23 και η άλλη το έχει 80. Δηλαδή, εδώ κι αν είναι. Δηλαδή, να είναι 0-1, ξέρω εγώ, και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ Β 2-1. Η μία δίνει 23 και η άλλη 80. Μπορεί ο κόσμος εύκολα αυτά που λέω να τα δει και μόνος του. Συγγνώμη. Εσάς που είστε και ο ειδικός και γνωματεύετε για τις δικαστικές αρχές. Σας φαίνεται απλώς περίεργο, απλώς ασυνήθιστο, απλώς αφύσικο ή... ή κρύβει μια υπόνοια όλο αυτό? Θα το πω διαφορετικά. Όταν ένα διπλό ξεκινάει 1,90 και έχει πάει δύο μέρες πριν το μάτς, το μάτς είναι το Σάββατο 3 η ώρα το μεσημέρι και μάλιστα είναι και τηλεοπτικό, όταν πάει από 1,90-1,50 και έχουμε δύο μέρες, έχει κατέβει ήδη πάρα πολύ με βάση την εικόνα των δύο ομάδων ως τώρα. Δεύτερον, η ανατροπή στο φαβορί, όταν δηλαδή φαβορί βάσει αποδόσεων από αρχή είναι η Λάρισα, οι ανατροπές πληρώνουν περίπου 25. Όταν λοιπόν υπάρχει εταιρεία που το έχει από την αρχή 15, είναι σαν να λέει το μάτς είναι διπλό και με ανατροπή μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να είναι 1-0 το ημίχρονο και 1-2 το τελικό. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι ίσως, όπως είπε και ο Γιώργος Μπούζος, να ξέρουν κάποιοι κάτι και να μην το ξέρουμε εμείς. Μπορεί, δεν είναι... Ναι, αλλά θα το μάθουμε με την έκθεση της Ποραντάρ που θα έρθει στην Αθήνα, έτσι. Σίγουρα, αν γίνει η έκθεση Ποραντάρ, εννοείται. Απλά να σας πω ότι το ποντάρισμα αυτή τη στιγμή στη Λάρισα, με βάση το μάτς, είναι 95% στο διπλό. Δηλαδή, ελάχιστοι παίζουν χ και άσο δεν παίζει κανένα. Οπότε, το ποντάρισμα μόνο, δεν μιλάω σε τζίρο, γιατί ο τζίρος αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται σε λεφτά.
σε ποσοστό εννοώ, είναι καθολικό υπέρ της Λάρισας. Κρατώ τρία πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχει εταιρεία που έφραξε το μάτς στοιχηματικά δύο μέρες πριν ξεκινήσει. Το δεύτερο, ότι είναι ασυνήθιστο και αφύσικο το γεγονός ότι παίζει ο δεύτερος με τον πρώτο στην έδρα του δεύτερου και ο πρώτος έχει φτάσει στο 1,5 απόδοση για το διπλό. Και το τρίτο, το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου, αυτές τις διαφορές των αποδόσεων στις ανατροπές, και βεβαίως να πούμε στους ακροατές ότι δεν σας συστήνουμε να πάτε να παίξετε άσο ημίχρον διπλό τελικό, γιατί αυτό είναι και πολύ επικίνδυνο να το ακούνε οι ακροατές από τα μίντια. Απλώς ο κύριος Παναγόπουλος, που είναι ο πλέον ειδικός στην Ελλάδα να το αναλύσει, μας έδωσε το στίγμα μιας υπόθεσης που θα έπρεπε να έχει ανησυχήσει όχι μόνο τις αρχές, όχι μόνο την εταιρεία ανοίχνης στοιχηματικής απάτης, αλλά φαντάζομαι και τους διαγωνιζόμενους, τις ομάδες. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι από εδώ και πέρα, δηλαδή επειδή έχουμε δύο μέρες για το μάτς, να παρακολουθούμε τις αποδόσεις και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή, αν η Λάρισα επανέλθει στις αρχικές τιμές που άρχισε περίπου σε ένα 85 με ένα 90, ή το μάτς θα συνεχίσει να πέφτει κι άλλο το διπλό, που είναι φυσιολογικό να το ρίχνουν οι εταιρείες από τη στιγμή που έχουν δεχτεί στοίχημα σχεδόν μόνο στο διπλό. Φοβάμαι ότι θα σας ενοχλήσουμε και αύριο το μεσημέρι, κύριε Παναγόπουλο. Κανένα πρόβλημα. Να είστε καλά. Στην γραμμή. Έχουμε λοιπόν σφράγισμα από το Δήμο του καταστήματος που το βράδυ τα ξενερώματα της Κυριακής σέρβιρε αλκοόλ σε μια παρέα ανηλίκων, περίπου 15 άτομα, τα οποία έφτιαν σύμφωνα με πληροφορίες 3 φιάλες αλκοόλ.
με αποτέλεσμα τρία από αυτά, 14, 15 και 16 χρονών, να καταλήξουν στο νοσοκομείο και να χρειαστεί να νοσηλευτούν. Με τους γονείς τους να απειλούν ότι θα κινηθούν και νομικά. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, οι δημοτικές αστυνομικές σφράγισαν το κατάστημα και με παρέμβασή του, με συνέντευξή του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε ότι πριν τελειώσει το 2024, με νομοθετική ρύθμιση, πλέον η πώληση αλκοόλ από ανήλικους, σε ανήλικους, συγγνώμη, από καταστήματα θα γίνει ποινικό αδίκημα. Κάτι που σημαίνει ότι όποιος συλληφθεί να πουλά αλκοόλ σε ανήλικους δεν θα αφήνεται με εντολή εισαγγελέα ελεύθερος, αλλά θα πηγαίνει στο αυτόφορο. Θέλω να σας πω ότι πολλοί ανήλικοι, ρωτώντας λίγο, κάνοντας ρεπορτάζ, λένε ότι είναι συνηθισμένο να πουλάν καταστήματα αλκοόλ σε ανήλικους χωρίς μάλιστα να ζητούν ταυτότητα, ενώ μάλιστα λένε ότι κάποιοι έχουν δει ακόμα και φίλους τους να λιποθυμούν από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Φαίνεται ότι είναι κάτι σαν μόδα το τελευταίο διάστημα αυτό το πράγμα ανάμεσα στους ανήλικους. Μάλιστα καταστηματάρχες υποστηρίζουν ότι πολλοί συνάδελφοί τους, παραβλέποντας στην ουσία τέτοια πράγματα, προσκαλούν 15μελή σχολείο να διοργανώσουν χορούς των τάξεών τους στα καταστήματά τους χωρίς να υπάρχει συνένεση από το σχολείο ή από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Μανή. Ο κύριος Πάνος Καρασαβίδης είναι Γενικός Γραμματέας Καταστηματαρχών Εστίασης, Καφέ και Μπαρ. Καλησπέρα, κύριε Καρασαβίδη. Καλησπέρα, Στάχιος, στους ακροατές σας. Είστε καλά, γερός. Δόξα τον Πανάγαθο. Μπράβο. Εδώ τι γίνεται τώρα. Συνάδελφοί σας δίνουν σε ανήλικους όχι μόνο αλκοόλ, αλλά διοργανώνουν και χορούς χωρίς συνένεση. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, σαν Ένωση Εστιατόρων στον Πολόν Καφέ Μπαρ του νομού Θεσσαλονικής, έχουμε εδώ και πολύ καιρό και φωνάζουμε και λέμε ότι κάποιοι πονηροί επαγγελματίες μαυρίζουν το επάγγελμά μας. Mm-hmm. Φυσικά είμαστε στη θέση να πούμε ότι αυτοί που έχουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές απέναντι σε ανήλικους να τιμωρούνται παραδειγματικά. Δεν είναι σωστό ένας ανήλικος να είναι σε αυτό το χώρο χωρίς την παρουσία γονέα ή το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ή κάποιων καθηγητών, mm-hmm. και αυτοί οι πονηροί επαγγελματίες να σερβίρουν στα παιδιά τα ανήλικα αλκοόλ, mm-hmm. και μάλιστα και φιάλες, όπως ανέφερε και προηγουμένως ο κύριος Μανής. Mm-hmm. Δεν είμαστε υπέρ αυτής. Άρα να σου κάτι στο βωμό του κέρδους, στο βωμό πώς να οικονομήσουμε κάτι παραπάνω, σερβίρουμε μέχρι και εγώ δεν ξέρω σε ποιον. Και 11 χρόνια μαζί του δίνουμε. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες που μας ενημερώνουν και λένε ότι ήρθαν το τάδε σχολείο και τα έδιωξαν τα παιδιά. Να. Γιατί περάνε να πιούν αλκοόλ. Mm-hmm. Όχι. Όχι, σε αυτό είμαστε κάθετοι. Όχι, δεν δίνουμε αλκοόλ. Mm. Θέλετε να κάνετε χορό? Πολύ ευχαρίστως. 7 με 11, μη αλκοολούχα ποτά, αναψυκτά χυμούς. 11 η ώρα το μαγαζί για σας είναι κλειστό, φεύγετε γιατί θα έρθει ο ενήλικας. Mm. Όσοι θέλουν. Εσείς υπάρχουν σωστά τα λέτε, αλλά υπάρχουν πολλοί οποίοι... Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι επαγγελματίες στη Θεσσαλονίκη, κύριε Μπούζο. Σωστό είναι αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και αυτοί οι πονηροί, οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα. Εμείς σαν Ένωση λέμε, τα καθημερινή έλεγχη στα μαγαζιά, τα νυχτερινά, που γίνονται πάρτι, και όχι μόνο να δουν αν υπάρχει ενήλικας, να γίνεται και έλεγχος των ποτσών. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε αυτά που λένε οι γιατροί στα νοσοκομεία, ότι τα παιδιά πηγαίνουν και έχουν εκεί, λέει, νοτευμένα ποτά. Ημιλιπόθυμα και ποτά, ναι. Μπόμπες που τους έχουν σερβίρει. Αυτό ακριβώς. Να γίνεται από την πολιτεία καθημερινός, μπορεί να γίνει έλεγχος, να γίνει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ δεν πολύ. Δεν μπορούν δηλαδή 5-10 επαγγελματίες να μαυρώνουν ολόκληρο να κλάδο. Το επάγγελμα και να εμείς που είμαστε τυπικοί να ακούμε τα σχοριανά μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρασαβίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Αυτοί που τους σερβίρουν δεν έχουν παιδιά. Αυτοί δεν είναι γονείς. Δηλαδή έρχονται εκεί 14-15 χρονών και σου λένε δώσε μου ένα αλκοόλ, βάλε μου ένα ουίσκι, βάλε μου εγώ δεν ξέρω τι αλκοολούχο. Εσύ που τους τα δίνεις δεν έχεις παιδιά. Δεν ξέρεις ότι δίνεις σε ένα παιδί 14-15 χρόνων και μάλιστα λέει πολλά από αυτά που τους προσφέρουν είναι ποτά, μπόμπες. Δεν είναι γονείς αυτοί, το ένα. Και το δεύτερο, λέει σφραγίστηκε το μπαρ. Λέει σφραγίστηκε το Λούνα Πάρκ μετά τον
θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου, σφραγίστηκε το μπαρ μετά τα ποτά. Όλα κατόπιν εορτής, θα σφραγίζουμε μετά. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο, γιατί θέλω να κλείσουμε και το Manchester PAOK. Με να, έχουμε τις ενδεκάδες, πάμε να έχουμε και την... Όχι, έχει κάτι άλλο Γιώργος. Έλα Γιώργα ρε. Καλησπέρα. Μια έχουμε τη σύγκριση των ενδεκάδων, γιατί έχουν γίνει γνωστές. Ναι. Και ο Βανίσα Ρόι αποκάλυψε τους 11 που θα κατεβάσει. Κατεβαίνει με καλή ενδεκάδα. United δεν κάνει αλλαγές. Ναι. Με τους 11 δηλαδή που έπαιξε και με την Τζέλση θα παίξει ο Βανίσα Ρόι. Και αν κάνουμε τη σύγκριση Γιώργο, θα δούμε ότι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ έχει χρηματιστηριακή αξία 42 εκατομμύρια ευρώ. Και της Manchester United 515. 10 φορές δηλαδή πάνω. Είναι 13 φορές πάνω. 13 φορές. Της United. Ο Πέτσου με τη μεγαλύτερη αξία στον ΠΑΟΚ στην ενδεκάδα είναι ο Ζίφκοβιτς με 8 εκατομμύρια ευρώ. Στη United ο Πέτσου με την υψηλότερη είναι ο Φερνάντες με 65 εκατομμύρια ευρώ. Και ο χαμηλότερος είναι ο Καζεμίρο με 15. Δηλαδή ο χαμηλότερος United είναι 2 φορές πιο πολύ από τον υψηλότερο του ΠΑΟΚ. Είναι ο Ζίφκοβιτς, για να καταλάβει κανείς πώς αποτιμάει και το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο τις δύο ομάδες. Ο αντίστοιχα για τον ΠΑΟΚ, ο παίκτης με τη χαμηλότερη αξία λόγω ηλικίας προφανώς, είναι ο Τάισον με 500.000 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε χρηματιστηριακή αξία και το πώς αποτιμώνται οι δύο ομάδες από το εσωτερικό χρηματιστήριο. Το είπαμε και χθες, 93 το ρόστερ του ΠΑΟΚ, 854 της United. Κάτι που δεν ξέρω αν έχει σημασία είναι ότι η United έχει και μέσο όρο ηλικίας 2 χρόνια μικρότερο από τον ΠΑΟΚ. 28 περίπου είναι του ΠΑΟΚ, 26 είναι η United, ο μέσος όρος ηλικίας στην ενδεκάδα. Μάλιστα. Θα παίξει αυτό το ρόλο το βράδυ. Για να δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Αυτά με τη σύγκριση των δύο δεκάδων. Εδώ, αν τα βάλει κάποιος σε απόλυτα νούμερα και κάνει τη σύγκριση, θα κάνει ένα βήμα πίσω, θα τρομάξει. Όμως, οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν τρομάζουν. Στον γκάλο που έχουμε, και το ερώτημα ήταν αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα σήμερα το βράδυ στο Old Trafford. Το 81% λέει ναι μπορεί, το 19% λέει όχι. 8 στους 10 λένε ναι ο ΠΑΟΚ μπορεί να νικήσει, να πάρει ισοπαλία. Πάμε να δούμε Bet Show, Μιχάλης Βραζιλιάνος τι λένε. Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Μισελ καλησπέρα την αγάπη μου, εδώ να σε ακούσω τώρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Σπουδαία βραδιά για την Ελλάδα, σπουδαία βραδιά για την Ευρώπη γενικότερα. Θα πάω με μονά αποδεκτά σε σκορ των δικών μας ομάδων. Αρχίζω με τον Ολυμπιακό. 2-1 Ολυμπιακός, ναι. 2-2. Manchester PAOK, 2-1 η Manchester, 2-2. Και Τζουργκάντεν Παναθηναϊκός, 1-2, 1-1. Αυτά είναι τα τρία σκορ. Μονά αποδεκτά, οι αποδόσεις είναι υψηλότατες. Ο κόσμος μπορεί να το διασκεδάσει σήμερα. Ελπίζω οι ομάδες μας να πάρουν βαθμούς σήμερα, γιατί τους χρειαζόμαστε Γιώργο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μισελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Βραζιλιάνο και τον Bet Show. Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Λοιπόν, αυτά και από τον Μιχάλη. Θα μας συγχωρέσετε, αλλά νομίζω ότι δικαιωματικά μείναμε στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Manchester. Δεν έχεις κάθε μέρα την εύνοια της τύχης, την πρόκληση μπροστά, τη σκηνοθεσία της ζωής να αντιμετωπίζει στη Manchester και μάλιστα στο Old Trafford. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τηλεφωνήματα, για τα μηνύματα, πάνω απ' όλα για την ακρόαση. Δεν φεύγετε, Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται αμέσως μετά στις 5 η εκπομπή που δεν χάνετε με τίποτα, με Βασίλη Βλαχόπουλο και Κώστα Πετρωτό. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, από τα στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.